Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ξανά κοντά σας με την εκπομπή Ελλάδα στην καρδιά μας. Με τη Λίμνο θα ασχοληθούμε σήμερα και με ένα ιστορικό κομμάτι, τον ιστορικό τουρισμό συγκεκριμένα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Μιχάλη Κόκκινο, τον επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Πετράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να είμαι σήμερα κοντά σας. Να είστε καλά. Και τον κύριο Στέλιο Μάτζαρη, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Φίλοι των Άντζακ. Ο οποίος σύλλογος θα μας πείτε σε λίγο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε και μας τιμάτε για να βρεθούμε εδώ και να μπορέσουμε να μιλήσουμε για κάτι το οποίο είναι ελληνικό και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να είστε καλά. Θα συνδεθούμε πρώτα τηλεφωνικά με την Αυστραλία με τον κύριο Γιάννη Πανταζόπουλο. Τον είχαμε πρόσφατα στην εκπομπή μας, τον φιλοξενήσαμε εδώ όταν είχε έρθει με την Ένωση Ομογενών Βουλευτών. Καλησπέρα κύριε Πανταζόπουλε. Καλησπέρα Μπάμπη μου και Μιχάλη και Στέλιο. Χάρηκα. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα Γιάννη. Σας γνωρίζουν όλοι εδώ οι καλεσμένοι και έχετε και κοινό σημείο εκτός από την Επιτροπή Λίμνου Καλλίπολης που υπάρχει εκεί και άλλα πράγματα και άλλες δραστηριότητες. Μάλιστα, τώρα προσπαθούμε και εμείς για πολλά χρόνια, γιατί καταλαβαίνουμε η Λίμνο έχει μια σημαντική ιστορία από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο για πολλές χώρες, όχι μόνο Αυστραλία, όμως Νέα Ζηλανδία, Καναδά, Μεγάλη Βρετανία, Ιρλανδία, Ινδία και Γαλλία και πόσες άλλες χώρες, που από το Μάρτι του 1915 μέχρι το Γενάρη του 1916 είχαν περάσει 500.000 στρατιώτες, γιατροί, νοσοκόμες, ναυτικοί για την εκστρατεία, η μάχη της Καλλιπόλης, που ήταν και σημαντικό για την πολιτική της Ελλάδος της εποχής τότε, όμως και σημαντικό για την ιστορία του νησιού. Ένα φτωχό νησί που πριν δύο χρόνια είχε απελευθερωθεί από τους Τούρκους, ήρθε αυτή η μεγάλη πολεμική, η πιο καινούρια τεχνολογία που είχε παγκόσμιος η γη τότες και ήρθαν σε ένα μικρό νησί στη Λίμνο και άλλαξαν όλα για το πάντα. Οι Λιμνοί βρήκαν και δουλειές που δούλευαν με το στρατό στα πολεμικά εκεί πέρα και ανοίχτηκε ένας δρόμος στο εξωτερικό για τους Λιμνιούς, γιατί τους είδανε αυτοί οι σύμμαχοι, οι Γάλλοι και οι Άγγλοι, πως δούλευαν σκληρά, ήταν καλός κόσμος, η Ελλάδα ήταν μαζί τους και είδανε πως υπάρχει και ένας άλλος κόσμος σε άλλες χώρες. Γι' αυτό η Λίμνη ήταν μία από τις πρώτες περιοχές της Ελλάδος που έκανε μετανάστευση στο εξωτερικό. Δηλαδή αυτό μας ενώνει όλους από αυτή την πολεμική ιστορία πριν 100 χρόνια. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή πλάνα από το μνημείο που υπάρχει στη Μελβούρνη, αφιερωμένο στη Λίμνο με την νοσοκόμα και το στρατιώτη εκεί. Πείτε μας δύο λόγια για την Επιτροπή. Η Επιτροπή ήταν μια ιδέα πώς μπορούμε να δουλέψουμε με τους Αυστραλούς, γιατί το θέμα εδώ πέρα, ας πούμε, στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία, η δική μας εθνική γιορτή σαν το όχι της Ελλάδος είναι 25 Απριλίου που το λέμε Anzac Day. Το Anzac Day άρχισε με τον πόλεμο στη Καλλίπολη. Και εμάς μας ανησυχούσε σαν ελληνική ομογένεια, όμως και πολλές οικογένειες που ήταν στρατιώτες στο νησί εκεί πέρα, που είχαν μέσα στην ιστορία είχαν ξεχαστεί. Και εμείς σαν Έλληνες και σαν Αυστραλοί το είχαμε επιτρέψει αυτό και φτιάξαμε μαζί με την λιμνιακή παροικία εδώ στη Μελβούρνη και ενωθήκαμε με τους Λιμνιούς στη Σίδνη και Αδελαίδα και με τους οργανώσεις παλιών πολεμιστών και με τις δυνάμεις που έχουμε στην ελληνική ομογένεια να ανοίξουμε μια καινούργια συζήτηση, να μην ξεχαστεί αυτό που είχαμε ξεχάσει και να μπορούμε από αυτό να αναγνωρίζουν πιο πολλοί Αυστραλοί, Νέα Ζηλανδοί και άλλοι πως έχουμε μια σημαντική ιστορία, ενωμένη, σύμμαχη, φίλοι μαζί. Και αυτό μπορεί να προσφέρει και ένα οικονομικό περιθώριο στην Ελλάδα, γιατί αυτός που νιώθει κάτι πιο κοντά με μια άλλη χώρα θα την επισκεφτεί πιο πολύ. Και αφού Αυστραλοί πάνε και τιμούνε με μεγάλα νούμερα, πάνε και τιμούνε εκεί που έπεσαν οι Αυστραλοί τον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, Γαλλία, Τουρκία,
και σιγά σιγά έρχονται και στην Ελλάδα. Όμως η Λίμνο δεν είχε αυτό το κομμάτι του τουρισμού και είναι περιθώριο να το αναπτύξουμε αυτό με αυτή την αναγνώριση. Και γι' αυτό φτιάξαμε την Επιτροπή, φτιάξαμε ένα έργο στη Μελβούρνη όπως βλέπετε, να τιμούμε τις νοσοκόμες γιατί και αυτές είχαν ξεχαστεί και ανοίγουμε ένα παράθυρο, περιθώριο, πιο πολλοί να ξέρουν και να γνωρίζουν τη Λίμνο και έχουν περάσει πολλοί, έχουν περάσει παραπάνω από 100 βουλευτές τα περασμένα 5 χρόνια στο νησί να αναγνωρίσουν αυτό το έργο που αρχίσαμε εδώ πέρα με βοήθεια και από το Στέλιο και από την περιφέρεια εκεί και το Δήμο και από το Μιχαλικό κοινό. Όλοι μαζί δουλεύουμε για το ίδιο σκοπό. Να αναφέρουμε και αυτούς που συμμετέχουν στην Επιτροπή. Αξίζει να τους αναφέρουμε. Είναι ο πρόεδρος είναι ο Ηλίας Σταρλάμης που είναι καταγωγή από τη Λίμνο. Ήταν και αυτός πρώην βουλευτής σαν κειμένα. Ο γραμματέας είναι ο μεγάλος φιλέλληνας και ιστορικός εδώ πέρα, Άντζεκ, και ιστορικός ο Jim Cliven που έχει επισκεφτεί και το νησί και τα άλλα σημεία της Ελλάδος που ενώνει με την ιστορία του Άντζεκ. Είναι και εκπρόσωποι της λιμναϊκής παροικίας εδώ πέρα στη Μελβούρνη. Είναι και οργανώσεις νοσοκόμων ιστορίες. Έχουμε μια οργάνωση πολεμική ιστορία της νοσοκόμες που έχουν και αυτοί σύμβουλοι στο ΔΣ και διάφοροι και μαζεύουμε. Ο Στίβ Κυρίτσης νομίζω είναι. Συγγνώμη. Ο Στίβ Κυρίτσης, αν δεν κάνω λάθος. Κυρία Δεσποτέρη. Ναι, το ελληνικό το RSL, οι παλιοί πολεμιστές, ναι. Και όλοι μας μαζί. Τώρα έχουμε ένα καινούριο έργο που περιμένουμε να κάνουμε για μια πρώτη φορά, να δείξουμε σε ένα βιβλίο που γράφει ο Jim Cliven αυτές τις ίδιες φωτογραφίες που βλέπεις στο διαδίκτυο, όμως να τις κάνουμε σαν ένα βιβλίο για να μπορείς να ακολουθήσεις από την αρχή το Μάρτι το 2015 μέχρι το Γενάρη το 2016 όταν έφυγαν όλοι, να δούμε πώς συνδέει αυτή η ιστορία, τι πάει να πει για τον Αυστραλό, τι πάει να πει τις επαφές που είχαν με τον Έλληνα, γιατί η πρώτη επαφή που είχαν Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί και ένα σωρό άλλοι, την πρώτη φορά που είδανε φέτα το είδανε στη Λίμνο, την πρώτη φορά που είδανε ελιά την είδανε στη Λίμνο, την πρώτη φορά που δοκίμασε ένα ελόλοδο ήταν στη Λίμνο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και το γράφουν πάρα πολύ. Αυτοί που ήταν στα νοσοκομεία γιατρεμένοι, έγραφαν για το νησί, τις ομορφιές του νησιού, τα φαγητά του νησιού, ο καλός ο κόσμος του νησιού. Περνούσαν στις εκκλησίες αφού έκαναν και Πάσχα και Χριστούγεννα στο νησί. Τα είδαν όλα αυτά και τα έγραφαν γιατί εκεί δεν ήταν πόλεμος, εκεί ήταν τα νοσοκομεία, τα στρατεύματα. Είχαν περιθώριο να επισκεφτούν, να είναι οι πρώτοι ας πούμε τουρίστες του νησιού και να γράφουν όλα τα καλύτερα. Είναι σαν να έγραψαν πριν 100 χρόνια το τουριστικό περιοδικό τη Λίμνο που ξέρουμε εμείς τώρα. Μάλιστα. Τώρα από εδώ και πέρα, τι ετοιμάζετε στην Anzac Day, γιορτάζετε εκείνη την ημέρα, πηγαίνουν, επισκέπτονται το μνημείο ή υπάρχει άλλη ημερομηνία? Το μνημείο συνήθως, γιατί το Anzac Day είναι γεμάτο με όλα και αυτό που είναι η Επιτροπή συμμετέχει σε διαφορετικές παρελάσεις γίνονται, αν θυμάμαι καλά. Ακριβώς, ναι. Το Δέλτα Σίγμα του Λέμνος Γκαλίπολη συμμετέχει και σε διαφορετικά που γίνονται την ίδια μέρα, να εκπροσωπεύουμε την Επιτροπή και να δείχνετε το όνομα της Λίμνος αυτό. Το μεγάλο που κάνουμε εμείς είναι το Αύγουστο, γιατί θέλουμε να ξεχωρίσουμε από αυτή την ημέρα, γιατί όπως και εσύ που ζούσες εδώ πέρα, το Αύγουστος είναι λίγο στην Αυστραλία, είναι χειμώνας. Όμως είναι ο μήνας που ήρθαν οι πρώτες νοσοκόμες. Και θέλουμε να το τιμήσουμε αυτό, γιατί είναι μια μεγάλη κίνηση να θυμόμαστε ο ρόλος που έπαιζαν οι γυναίκες μέσα στον πόλεμο. Γιατί και αυτές τις είχαν ξεχάσει. Εμείς αρχίσαμε αυτή τη μεγάλη κουβέντα και γι' αυτό οι νοσοκόμες, οι ιστορικές οργανώσεις, το Συνδικάτο Νοσοκόμων είναι όλοι μαζί μας, δουλεύουν μαζί μας, γιατί βλέπουν εμείς κάναμε κάτι που δεν μπορούσαν να καταφέρουν αυτοί, να αρχίσουμε αυτή τη μεγάλη συζήτηση που άρχισε ο ρόλος της γυναίκας στο πόλεμο για την Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, για το Κάναδα, άρχισε τη Λίμνο. Σημαντικό αυτό για τα δικαιώματα των γυναικών, πώς οι γυναίκες άλλαξαν την γιατρική για το καλύτερο, γιατί αυτό που ξέρουμε ήταν και τα πιο επιτυχημένα νοσοκομεία. Μόλις έφεραν τις γυναίκες στα νοσοκομεία, ήταν πιο επιτυχημένα τα νοσοκομεία από ό,τι ήταν οι άντρες εκεί πέρα. Αυτή είναι απλή αληθινότητα της ιστορίας.
Και τον Αύγουστο τότε θα κάνουμε το μεγάλο, γιατί δεν γίνεται άλλα ENZEC αυτή την εποχή. Και έρχονται τηλεοράσεις και τα δείχνουν. Φέρνουμε σχολεία εκεί πέρα, φέρνουμε οργανώσεις παλιών πολεμιστών. Πολλές παλιές οικογένειες, τα εγγόνια των παλιών πολεμιστών έρχονται. Ναι. Ναι. Και το κάνουμε αυτό το Αύγουστο. Και ο κύριος Κλάιβεν γράφει συνεχώς διαφορετικά άρθρα. Έχουμε και τη Facebook σελίδα, το Lemnos Hillbilly Commemorative Committee. Έχει και ο Στέλιος το Lemnos Friends of ANZAC τη σελίδα. Και με αυτά γίνεται η πιο πολύ αναγνώριση. Είναι και blog sites. Μας γράφουν πολλοί που έχουν καταλάβει πως ήταν κάποιος από το δικό τους το ΣΟΗ στη Λίμνο, και τους προσπαθούμε να τους πληροφορήσουμε που μπορούσαν να είχαν υπηρετήσει, να είχαν περάσει, για να νιώθουν πιο κοντά με το νησί. Άμα σκεφτούμε, 50.000 Αυστραλοί πολέμησαν, πέρασαν από το νησί. Οι προγόνοι τους, ας πούμε, εμείς λογαριάζουμε από κάθε πολεμιστή εκεί πέρα, θα έχουν 20, ας πούμε, γόνια, δυσέγγωνα που ζουν ακόμα. Δηλαδή μιλάμε για 50.000, μιλάμε για 1.000.000 Αυστραλοί. Είχαν κάποιον που είχε περάσει από το νησί. 1.000.000 από τους 25 εκατομμύρια Αυστραλούς. Πολύ σημαντικό αριθμό. Πολύ να σημαντικό. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Πανταζόπουλε. Ούτως ή άλλως θα είμαστε σε επικοινωνία και βλέπω πολύ σύντομα να ξαναβγαίνετε στην εκπομπή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε, Μπάμπη, και στους φίλους μου εκεί πέρα που κάνουν και αυτοί, συνεχίζουν το έργο, τη δουλειά, και σας δω το καλοκαίρι από κοντά όταν έρθω την επόμενη φορά. Γεια σας. Με χαρά μας. Να είστε καλά. Κύριε Κόκκινε, νομίζω έχω την αίσθηση ότι για τους Αυστραλούς είναι πιο σημαντικοί. Έχουν και μικρότερη ιστορία βέβαια από αυτήν της Ελλάδος. Είναι πιο σημαντική η μέρα από ό,τι είναι εδώ, από ό,τι ξέρουμε εμείς οι Έλληνες για αυτή την ιστορία στη Λίμνο. Θα σας πω ότι πράγματι μιλάμε, κύριε Πετράκη, για μια νέα μορφή τουρισμού που έχει τις ιστορικές καταβολές. Είναι αληθές ότι η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία ως νέα κράτη δεν είχαν την παλιά ιστορία που έχει η χώρα μας ή κάποιες άλλες χώρες. Όμως οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι προσέτρεξαν προς βοήθεια σε μια μάχη υπέρτατη εναντίον ενός απολυταρχικού φασιστικού και σκληρά απάνθρωπου καθεστώτος εκείνες τις εποχές, και ξεκινώντας από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με τη μάχη της Κρήτης και πάμε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, όπου εκεί πραγματικά έπαιξαν τεράστιο ρόλο στο να αποδοθούν τα δίκαια των χωρών μετά τον τεμαχισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό, και εδώ θα χρησιμοποιήσω μια ρίση του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, είναι να θυμόμαστε την ιστορία μας σαν σχολείο και όχι σαν φυλακή. Και στην περίπτωση της Λίμνου ισχύει ακριβώς αυτό το πράγμα. Η Λίμνος αυτή τη στιγμή κάνει μια προσπάθεια πάρα πολύ σημαντική για να δείξει ποιο είναι το ελληνικό στοιχείο μέσα στην όλη αυτή εκστρατεία των Άντζαξ, το οποίο είναι ένα στοιχείο μη πολεμικό. Είναι στοιχείο ειρηνικό, είναι στοιχείο ανθρώπινο, είναι στοιχείο φροντίδας και περίθαλψης. Αυτό τους χαρακτηρίζει έχει κάνει εντύπωση το φιλότιμο των χωρικών εκεί, διάφορα πράγματα. Αυτή είναι νομίζω και η μοίρα της Ελλάδας γενικότερα, σε αυτές τις δυνάμεις, τις τεράστιες που πάντα συγκρούονται, να παίζει το ρόλο του ενδιάμεσου και να παλεύει μέσα σε αυτό το στρόβιλο που έλεγε ο Καζαντζάκης να μπορεί να επιβιώσει. Όμως, εδώ ακριβώς ο ρόλος των νοσοκόμας, ο ρόλος των λιμνιών, οι οποίοι με νύχια και με δόντια σε δύσκολους καιρούς έστρεξαν πάνω από τους ανθρώπους να τους βοηθήσουν, να τους κάνουν καλά, να τους περιθάλψουν, δείχνει ακριβώς το ελληνικό στοιχείο της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης. Προσθέτω δε ότι αναδεικνύει, όπως πολύ σωστά είπε ο Γιάννης, το ρόλο της γυναίκας στον πόλεμο. Και ο ρόλος της γυναίκας στον πόλεμο, ακόμα και από τις δικές μας εποχές, με το δικό μας Αντάρτικο, με τους Άντζαξ νωρίτερα και μετά, με τη μάχη της Κρήτης, νωρίτερα με τη Λίμνο και την Καλλίπολη, ήταν ένας σημαντικός ρόλος. Η γυναίκα λοιπόν έπρεπε να αναδειχθεί και στο ιστορικό κομμάτι, στον πόλεμο, σαν ένας παράγοντας ουσιαστικά
ανθρωπισμού και συμπόνιας. Πολύ ωραία. Ο κύριος Μάντζαρης, θέλω να μου πείτε λίγο για το σύλλογο αυτό, οι φίλοι των Άντζαξ. Πώς δημιουργήθηκε, πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε σαν το, ο συνεργάτης πάνω στο Λίμνος Γκαλίπολη Commemorative Committee που είπε ο κ. Παταζόπουλος προηγουμένως. Εμείς ξεκινήσαμε το 2014, το 2014, σαν σύλλογος που απαρτίζεται από Λιμνιούς. Ένα χρόνο μόνο. Λοιπόν πριν από τα 100 χρόνια. Ένα χρόνο πριν από τα 100 χρόνια της μάχης της απόβασης Γκαλίπολη. Ξεκινήσαμε με το σκεπτικό από την πρώτη στιγμή ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αναδειχθεί και η θέση της Ελλάδας πάνω σε αυτή την ιστορία. Εμείς ζούμε στη Λίμνο, εργαζόμαστε, δουλεύουμε. Δημιουργήθηκε βέβαια μια πολύ μεγάλη ομάδα εργασίας από εξαιρετικούς συνεργάτες, καθηγητές πανεπιστημίων, ανθρώπους σε υψηλές θέσεις ή σε καθημερινοί άνθρωποι, οι οποίοι τους ενδιέφερε πάρα πολύ αυτό το οποίο γινόταν. Προχωρήσαμε, βοηθάμε πάρα πολύ την περιφέρεια, μας βοηθάει και η περιφέρεια. Κάνουμε τις διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται εκεί πέρα σε συνεργασία πάντα με το Δήμο και την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με το Δήμο Λίμνου και την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Στήσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο συνέδριο το 2015 υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, το οποίο ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκε αυτό ακριβώς το οποίο εμείς θέλαμε να δείξουμε. Δηλαδή ότι η Ελλάδα είχε μία θέση και ότι αυτή η ιστορία της απόβασης Γκαλίπολη, που ήταν και η αρχή του Άντζακ, έτσι όπως αναφέρεται στην ιστορία, έχει απλά μία σχέση τέτοια ώστε να βρίσκονται μέσα σε ένα ολόκληρο σύστημα και Γάλλοι και Εγγλέζοι και Νεοζηλανδοί και Ιρλανδοί και Σκοτσέζοι και Ινδοί και... Βλέπουμε πλάνα ταυτόχρονα από το site σας. Ναι, ναι. Είναι και μάλιστα εδώ στο Anzac Day in Limnos, in the Gallipoli campaign, αν πατήσεις πάνω σε αυτό θα δεις ένα εξαιρετικό φιλμ, το οποίο φιλμ έγινε με τη συνεργασία από το Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας, παρουσιάστηκε το 2015 και είναι η μοναδική καταγραμμένη σχέση στην απόβαση Γκαλίπολη της Ελλάδος από τη δικιά μας πλευρά. Δηλαδή εδώ μιλάνε και άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με την Λίμνο, είναι από τη Λίμνο, μεγάλη ηλικία, άνθρωποι που γνωρίζουν και αναφέρουν το τι ακριβώς ζούσαν οι πρόγονοί τους εκείνη την εποχή. Βλέπουμε εξάλλου. Μιλήσατε πριν λίγο για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Θα πάμε στην Περιφερειάρχη λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε την κυρία Χριστιανά Καλογύρου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές που δουν την εκπομπή σε όλα τα μέρη του κόσμου. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους. Έχουμε στο στούντιο τον κύριο Στέλιο Μάντζαρη και τον κύριο Μιχάλη Κόκκινο. Την καλησπέρα μου λοιπόν και στους προσκαλεσμένους σας. Καλησπέρα. Πράγματι το θέμα της συζήτησης είναι υψηλού ενδιαφέροντος και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπου κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να αναδείξουμε και να προωθήσουμε τον ιστορικό του ρυθμό. Η χώρα μας, τα νησιά μας, με μια ιδιαίτερη θέση στα ιστορικά γεγονότα, όπως αυτά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στη Λίμνο, μπορούν να αναπτύξουν αυτό τον τομέα του τουρισμού σε μια εποχή όπου καταλαβαίνουμε ότι είναι μια δύσκολη εποχή για τη χώρα μας και επομένως πρέπει να προσπαθήσουμε πάρα πολύ να αναδείξουμε τις διαφορετικές δυνατότητες που έχει ο κάθε επισκέπτης για να έρθει να επισκεφτεί τον τόπο μας. Και τώρα στην Λίμνο για παράδειγμα, όπου όπως σας είπα τα ιστορικά γεγονότα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου συνδέονται πάρα πολύ με το νησί της Λίμνου και μάλιστα σε εποχές του χρόνου όπως είναι η Άνοιξη, που η Λίμνος είναι υπέροχη και που οι ομογενείς μας που παρακολουθούν την εκπομπή μπορούν να φέρουν έτσι στο μυαλό τους εικόνες της πανέμορφης Λίμνου με τα πάρα πολλά χρώματα. Και μπορεί, ας πούμε, όλη αυτή η προσπάθεια της ανάδειξης των ιστορικών γεγονότων να αποτελέσει εκείνο το ένασμα για να έρθουν να επισκεφθούν τη Λίμνο άνθρωποι οι οποίοι τους ενδιαφέρει ο ιστορικός τουρισμός ή άνθρωποι οι οποίοι
καθιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με αυτά τα ιστορικά γεγονότα, είτε διότι η πατρίδα τους, όπως η Αυστραλία, συμμετείχε σε όλα αυτά τα γεγονότα, είτε διότι ακόμα προγονεί τους, συγγενείς τους ήταν άνθρωποι οι οποίοι περπάτησαν σε αυτούς τους τόπους. Έτσι λοιπόν να σας πω για φέτος, 20-21 Απριλίου, που προγραμματίζουμε το διήμερο των εκδηλώσεων μαζί και με τον Δήμο. Έχουμε προγραμματίσει, για παράδειγμα, να διεξαχθεί η Μημαραθώνιος. Ο Μημαραθώνιος λοιπόν στη Λίμνο θα γίνει ξεκινώντας από το κοινοπολιτιακό νεκροταφείο του Μούδρου για να καταλήξει στο Πορτιανού, στον αντίστοιχο κοινοπολιτιακό νεκροταφείο, μια απόσταση 18 χιλιόμετρων, όπου ερχόμαστε λοιπόν και συνδέουμε ιστορικά γεγονότα με τον αθλητισμό σε μια προσπάθεια ανάδειξης του τόπου μας και της ομορφιάς των νησιών μας, αλλά και των γεγονότων που συνδέονται με αυτό. Υπάρχουν άλλα μακροπρόθεσμα σχέδια? Βεβαίως. Πλέον κάθε χρόνο έχουμε τις εκδηλώσεις για την μάχη της Καλλίπολης και πλέον έχει γίνει θεσμός όλες αυτές οι εκδηλώσεις, ώστε χρόνο με το χρόνο να χτίζουμε όλο και περισσότερο πάνω σε αυτό, πάνω στον ιστορικό τουρισμό, όπως σας είπα, για την επόμενη χρονιά, για το 2018, όπου συμπληρώνονται 100 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης του Μούδρου στη Λίμνο. Γίνεται ένας προγραμματισμός για την κορύφωση εκδηλώσεων, βεβαίως σε συνεργασία με πολλούς φορείς, έτσι ώστε να δοθεί μία ακόμα όθηση σε αυτήν την προσπάθεια. Είναι πραγματικά μαγευτικά τα νησιά μας. Η φύση τα έχει πρικίσει με ό,τι ωραιότερο υπάρχει και μπορούν να έρθουν από όλο τον κόσμο επισκέπτες στη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων, αφενός με να περπατήσουν αυτούς τους τόπους που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά από την άλλη μεριά να ζήσουν σε αυτό το νησί της Λίμνου, να γευτούν τις μοναδικές νοστιμιές του νησιού. Ξέρετε, στο νησί παράγονται εξαιρετικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, και όλο αυτό, ιστορία, πολιτισμός, τουρισμός, γεύση, τα μοναδικά κρασιά που υπάρχουν στο νησί, ο ελληνικός τουρισμός επίσης γίνεται μια προσπάθεια να προωθηθεί, δίνουν δυνατότητα για μοναδικές τουριστικές εμπειρίες στους επισκέπτες μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαπούμε και για κάποιο άλλο νησί σύντομα. Εγώ σας ευχαριστώ και θα ήθελα να κλείσω καλώντας όλους να επισκεφθούν το νησί της Λίμνου, αρχικά ως τουρίστες και ως επισκέπτες, και από εκεί και πέρα θα μπορέσουν ιδίως οι ομογενείς μας να έχουν την ευκαιρία να ξανασκεφτούν την πιθανότητα του να επιστρέψουν πίσω στον τόπο. Σε έναν τόπο που δίνει σιγά σιγά πολλές δυνατότητες σε όλους. Να είστε καλά. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πείτε μου, έχετε επισκεφτεί και άλλα κράτη, την ομογένεια σχεδόν παντού, εκτός από αυτούς που ξέρουν τις παραλίες, τους τόπους της Ελλάδας, τα χωριά τους, με τον ιστορικό τουρισμό, τι επαφές έχουν οι ομογενείς μας? Θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Έχω επισκεφτεί Λίμνο. Και επειδή έχω επισκεφτεί Λίμνο, η Λίμνος είναι ένα λατρεμένο μέρος που αξίζει πραγματικά τον κόπο να το επισκεφτεί κανείς. Ο συνδυασμός του ιστορικού τουρισμού, όχι μόνο για τους Έλληνες ομογενείς, για την ελληνική διασπορά, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στα μέρη μας, λειτουργεί αμφίδρομα. Είναι αφορμή ουσιαστικά, γιατί μετά θα δει την παραλία, θα γευθεί τις ομορφιές. Είναι ξεκάθαρο και το έχουμε πει και μαζί, κύριε Πετράκη, ότι ο πλούτος μας είναι ο πολιτισμός μας. Ο τουρισμός που λέμε ότι είναι η βαριά βιομηχανία έρχεται και ξεκινάει από τον πολιτισμό. Συνακόλουθα ο πολιτισμός αυτός που κουβαλάει αυτός ο τόπος, ένας πολιτισμός τόσο σημαντικός, και δει στη Λίμνο, φαντάζεστε πώς μπορεί να λειτουργήσει διαδραστικά μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι έζησαν εκεί, είναι συγγενείς ανθρώπων που πέρασαν εκεί στιγμές δύσκολες, σε δύσκολες εποχές, και να συγχρονιστούμε τους Λιμνιούς που είναι φιλόξενοι, άνθρωποι που πραγματικά τους λατρεύει κανείς από τον τρόπο της συμπεριφοράς τους και τη γνησιότητα του χαρακτήρα τους. Άρα λειτουργεί αμφίδρομα και για δύο.
πλευρές. Πρώτα για τους άλλους που έρχονται σε εμάς, γιατί μπαίνουν και μπαίνουν διαδραστικά στην ιστορία, αλλά και για τη Λίμνο και για τους Λιμνιούς, όχι για μόνο από πλευράς ανάπτυξης τουριστικής και κέρδους, αλλά και από πλευράς πατριωτισμού, γιατί ο πατριωτισμός έχει πολλές εκφάνσεις. Θα αισθανθούν και αισθάνονται περήφανοι ότι για το ρόλο που έπαιξαν οι προγονείς τους ή και κάποιοι που ενδεχόμενα, τώρα έχουν περάσει πολλά χρόνια, φαντάζομαι δεν υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή, αλλά σίγουρα θα αισθανθούν περήφανοι για το ρόλο που έπαιξαν οι προγονείς τους ακριβώς στο να γραφτεί αυτό το κομμάτι της ιστορίας. Θεωρώ δε αδιανόητο να έχει εκμεταλλευτεί σε εισαγωγικά η Τουρκία το γεγονός της μάχης της Καλλίπολης, όπου γνωρίζουμε όλοι ότι ο Κεμάλ, ναι μεν υπήρξε για τους Τούρκους ένας μεγάλος ηγέτης, ήταν όμως ένας άγριος μαχητής, χωρίς στοιχεία ανθρωπισμού. Έχει προχωρήσει σε σφαγές, σε γενοκτονίες, σε εκτοπίσεις, και να πηγαίνουν αυτή τη στιγμή και να έχουν καταφέρει να εκμεταλλευτούν τον τόπο που κατασφαγιάστηκαν, ενώ τον τόπο που τους περιέθαλψε, που τους αγκάλιασε, να μην μπορούν να το εκμεταλλευτούν. Στην Αυστραλία οι Τούρκοι, οι εχθροί δηλαδή, ακριβώς, και οι Έλληνες. Αυτό το έχω συζητήσει, δυστυχώς ήταν σύμμαχοι σε άλλο πόλεμο και το γιορτάζουν μαζί. Προς Θεού να μην, μην κατηγορηθώ ως υπερέλληνας. Όχι. Είναι μεγάλη σημασία ο καθένας από εμάς και η Λιμνή το ίδιο να κρατάμε κάποιες αρχές και αξίες πάνω στις οποίες να στηριζόμαστε. Αυτό θα μας σώσει από την κακή έννοια της παγκοσμιοποίησης σήμερα. Τώρα το άλλο θέμα είναι ένα θέμα ιστορικό το οποίο κανείς δεν μπορεί να το παραβλέψει. Είναι αδιανόητο να υπάρχουν πινακίδες στο Σίδνεϊ που να μιλάνε για έναν περίφημο λόγο του Κεμάλ, ο οποίος ουσιαστικά λέει, είπε στους συγγενείς των νεκρών ότι εδώ κοιμούνται ήσυχα τα παιδιά μας και με τη δική μας προστασία. Όχι. Την εποχή εκείνη ο Κεμάλ και ο στρατός του μαζί με τους τσέτες κατασφαγίασαν τους Άνζαξ από όλα τα μέρη του κόσμου, και αυτό είναι το σημαντικό για μένα από τη σημερινή μας εδώ παρουσία. Η Λίμνος σαν μαγνήτης, και ευχή δική μου και προσπάθεια δική μου μέσα από τη συνεργασία που έχω με τον με το Στέλιο και με το υπέροχο, πραγματικά την υπέροχη προσπάθεια που έχει κάνει μέσα από τον οργανισμό του, να μπορέσουμε να κάνουμε ένα κέντρο, ένα μαγνήτη που να συγκεντρώσουμε όλους αυτούς τους λαούς σε αυτό που τους ενώνει, και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ελληνικό νησί της Λίμνου. Βέβαια. Να μας πει λοιπόν ο κύριος Μαντζάρης τι ετοιμάζει. Έχουμε καταρχήν, όπως είπε και η κυρία Περιφερειάρχη προηγουμένως, αυτή τη στιγμή ετοιμαζόμαστε για τις εκδηλώσεις που γίνονται 20-21 Απριλίου στη Λίμνο. Γίνονται κάθε χρόνο. Έχουμε ορίσει την ημερομηνία 20 του μήνα σαν την ημερομηνία την οποία εμείς σαν Ελλάδα γιορτάζουμε την, έχουμε μάλλον τους εορτασμούς μνήμης για την απόβαση στην Καλλίπολη. 20 και 21, εκ των πραγμάτων στο νησί της Λίμνου υπάρχουν 3 συμμαχικά νεκροταφεία τα οποία έχουν 1.200 περίπου, 1.300 περίπου νεκρούς από πολλές χώρες. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι λοιπόν από εκεί και πέρα που εξελίσσεται είναι δράσεις οι οποίες έρχονται από πίσω. Δηλαδή το 2015 με το συνέδριο που κάναμε βγάλαμε κάποια αποτελέσματα τα οποία ήταν πάρα πολύ σημαντικά για την Ελλάδα και για τις οποιασδήποτε, στήσαμε δηλαδή τις βάσεις για τη συνέχεια. Το 2016 σε αντίστοιχους πάλι εορτασμούς, εδώ βλέπουμε το μότο από, το, από τους εορτασμούς του 2016, στήσαμε ένα survey, ένα διεθνές survey μαζί με την Αυστραλιανή Αρχαιολογική Σχολή του Σίδνεϊ και με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και με τη Γαλλική Σχολή των Αθηνών. Στήσαμε ένα survey για να μπορέσουμε να δούμε το τι ακριβώς υπάρχει πλέον από ενθυμήματα στη Λίμνο και γενικότερα στην Ελλάδα που έχουν σχέση με αυτό εδώ, με αυτή τη συγκεκριμένη ιστορία. Το τρέξαμε, τρέχουν πάρα πολλά πράγματα, βρήκαν πάρα πολλούς συνεργάτες απρόσμενους μέσα σε αυτή τη συζήτηση,
ιστορικοί που συμμετέχουν στην ομάδα δεν το πιστεύαν ούτε οι ίδιοι ότι αυτό το πράγμα είναι τόσο πολύ ευρέως διαδεδομένο, γιατί η εποχή είναι αρκετά χρόνια πίσω, 100 χρόνια πίσω. Και πάνω σε αυτό στηριχτήκαμε, έτσι ώστε για φέτος ορίσαμε ότι θα ξεκινάμε για να στήσουμε ένα ερευνητικό κέντρο. Ένα ερευνητικό κέντρο το οποίο η βασική του δουλειά θα είναι να δουλέψει πάνω στη Λίμνο, στην ιστορία της Λίμνου, όχι μόνο την νεότερη ιστορία, αλλά ξεκινάμε σαν βάση τη νεότερη ιστορία, έτσι ώστε να δέσουμε το πίσω με το μπροστά. Ταυτόχρονα προγραμματίζουμε για το 2018, όπως είπε και η κυρία Περιφερειάρχη προηγουμένως, που είναι εξαιρετική περίπτωση για την Ελλάδα, να αναδείξουμε τον ειρηνικό ρόλο τον οποίο έχουμε ακόμα και σήμερα σε αυτή την παγκοσμιοποίηση και σε αυτόν τον παγκόσμιο κόσμο. Έτσι ώστε να θέσουμε σαν προτεραιότητα της Ελλάδας για το 2018 να γίνει ο εορτασμός της υπογραφής συνθήκης στο Μούδρο, μίας από τις συνθήκες οι οποίες θεωρήθηκε πάρα πολύ σημαντική στην παγκόσμια ιστορία και για πάρα πολλούς ιστορικούς θεωρείται η απαρχή της νεότερης ιστορίας, να γίνει στο Μούδρο. Έτσι ώστε να γίνει στο Μούδρο τον Οκτώβρη ή τις αρχές του Νοέμβρη του 2018. Στο ενδιάμεσο διάστημα στείλουμε μια ολόκληρη σειρά με συνέδρια ιστορικά, παγκόσμιο συνέδριο για δεύτερη φορά, για να μπορέσουμε με τους ιστορικούς ανά τον κόσμο να μπορέσουμε να δείξουμε τη σχέση πλέον την οποία έδωσε στην παγκοσμιότητα αυτή η υπογραφή της συνθήκης που έγινε εκεί, έτσι ώστε ακολουθήθηκε και 10 μέρες μετά έγινε υπογραφή στη Γαλλία και έληξε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ας μην ξεχνιόμαστε. Θα έχουμε αφορμή να παρουσιάσουμε και άλλη φορά όλη τη διαδικασία, τι ετοιμάζεται. Ωραία. Θέλω από έναν ροδίτη πρώτα να μου πει τι ξεχωρίζει στη Λίμνο και μετά εσείς. Θα σας πω πραγματικά ότι είδα καλοσύνη. Είδα πατριωτισμό. Ιστορική συνείδηση. Αρχές. Ήθος. Ευγένεια. Στοιχεία ελληνικά τα οποία είναι απαραίτητα για να πάει ένας τόπος μπροστά. Και μιας που το χώμα είναι έφορο, μια που η προσπάθεια του Στέλιου έχει σπαρεί σε αυτό το έφαρο έδαφος, αφού υπάρχει και η στήριξη τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της κεντρικής κυβέρνησης, αλλά και η στήριξη της ομογένειας την οποία έχω την τιμή να εκπροσωπώ, δεν μένει παρά να πλαστήσει αυτό το δέντρο και να αποδώσει καρπούς. Πολύ ωραία. Για πείτε μας εσείς για τη Λίμνο, τι ξεχωρίζετε. Η Λίμνος είναι ένα μέρος το οποίο, το έχω πει πολλές φορές, εγώ δεν είμαι από τη Λίμνο καταρχήν. Το γνωρίζετε, το έχουμε συζητήσει. Τυχαίνει και δραστηριοποιούμε εκεί πέρα επαγγελματικά. Και έτσι βρέθηκα στο νησί. Είναι ένα εξαιρετικό μέρος, το οποίο, αυτά που λέει ο κ. Κόκκινος, τα ενστερνίζομαι απόλυτα, αλλά αυτό το οποίο εγώ ζώντας εκεί για και πολύ με πολλές δυνατότητες. Ζώντας για πολύ μεγάλο διάστημα, αυτό το οποίο έχω δει είναι ότι είναι ένα μέρος το οποίο έχοντας εξαιρετική ενέργεια, σου δίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο έναυσμα για να μπορέσεις να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Και είναι ένα μέρος, δε, το οποίο τολμώ να πω ότι στην Ελλάδα του 2017 είναι ένα μέρος το οποίο πάρα πολύ καλά θα μπορούσε να γίνει αρχή για να τοποθετηθούν επιχειρήσεις, να γίνουν πράγματα τα οποία να αναπτύξουν το νησί και να στήσουν ένα μέρος το οποίο να είναι κολόνα της Ευρώπης. Γιατί ας μην ξεχνιόμαστε και ας μην γελιόμαστε κιόλας, συζητάμε για τα σύνορα της Ευρώπης. Είμαστε ακριβώς πάνω στην είσοδο των Δαρδανελίων, στην είσοδο της Ασίας, αλλά μιλάμε για τα σύνορα της Ευρώπης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας και το τονίζουμε κάθε φορά που το λέμε σε όλους, ότι αυτό το μέρος αξίζει τον κόπο να γίνουν πράγματα μόνο και μόνο για τη θέση του και για αυτό που είναι. Είναι ένα εξαιρετικό μέρος. Σας έχω ήδη προκαλέσει για να έρθετε. Με τον κύριο Κόκκινο έχουμε βρεθεί στην Λίμνο, έτσι γνωριστήκαμε. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί εξαιτίας της σχέσης αυτής που αναπτύχθηκε στο νησί, μπορούμε αυτή τη στιγμή να συζητάμε κατευθείαν με την ελληνική διοίκηση και την ελληνική κυβέρνηση. Μπορώ να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτά που γίνονται και ακόμα περισσότεροι αυτοί οι οποίοι θα ενδιαφερθούν για αυτά
τα οποία έρχονται. Γιατί όπως φαντάζεστε, εμείς δεν πρόκειται να σταματήσουμε στις εκδηλώσεις των δύο ημερών. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν σχέσεις με εργασίες, με δουλειές, με καινούργιες επενδύσεις. Μας ενδιαφέρουν να γίνουν πράγματα έτσι ώστε να φανεί καλύτερα αυτό το οποίο κάνουμε εμείς και να μην σταματήσει το 2018, αλλά να το φτάσουμε όπως έχουμε ορίσει και σαν σύλλογος μέχρι το 2030. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Εγώ το εύχομαι αυτό, γιατί αξίζει τον κόπο αυτή η προσπάθεια. Προερχόμενος και εγώ από ακριτική περιοχή, όπως είπατε, όλοι οι ακρίτες έχουμε τη δυνατότητα, πέρα από το ότι να δώσουμε στους Ευρωπαίους να καταλάβουμε ότι είναι τα σύνορα της Ευρώπης, αλλά να γίνουν τέτοιου είδους δράσεις πολιτισμού, οι οποίες πραγματικά να προάγουν αυτό που λείπει σήμερα από τον κόσμο, την ειρήνη, την αγάπη, την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά. Να είστε καλά και οι δύο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.